θα τα αναλύσουμε. Να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλώ τον να. Κωστάρα. Φοβερό. Κάτσε, Νικόλα. Έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο παγκοσμίω. Ναι. Έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο παγκοσμίω. Βλέπει κάτι 65-70 χρονών που δεν έχουν πάει Γιάννη να κάνουν ένα check-up. Οδηγάνε σαν τα βόρεια με 150 χωρίς λάστιχα και αμορτισέρ. Πίνουν, καπνίζουν, τρώνε σαν τα μοσχάρια. Έχουν 150 κιλά ο καθένας και φοβούνται να πούμε τον κορονοϊό. Μετά, πλακώνουν οι παπάδες, λένε ελάτε, λέει στην εκκλησία δεν υπάρχει φόβος. Άμα δεν υπάρχει στην εκκλησία φόβος, δεν υπάρχει και στο γήπεδο. Δεν υπάρχει και στο θέατρο, δεν υπάρχει να πούμε και στις ταβέρνες, δεν υπάρχει και στα σχολεία. Δηλαδή, να πάμε εντάξει, στο θέατρο, παντού, να πάμε... παντού υπάρχει κίνδυνος. Στην παρούσα φάση δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Απλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν αυτό πάρει τη μορφή επιδημίας, δεν θα μαζεύεται. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε ούτε το υπόβαθρο ούτε τις υποδομές για να το καλύψουμε. Τώρα πούμε, να σου πω κάτι. Έχουμε το κράτος αντίπαλο. Τον ένιωσε τώρα τον Πρωθυπουργό ή τον Κικίλια ή τον Τσίπρα αύριο μεθαύριο, ποιος είναι η υγεία μας, ας πούμε. Εδώ μπαίνει στο αστέμα με σκολικοειδίτη και σε παίρνει νεκροφάρα κατευθείαν για τα μνήματα της Πέρυσης. Τι λέμε τώρα. Έχουμε τρομοκρατήσει τον κόσμο εγώ. Έχω πελάτες οι οποίοι είναι διαφημιζόμενοι. Αρκετοί εξ αυτών, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν, ας πούμε, μαγαζιά σύντησης, μαζεύεται κόσμος, είμαστε 50% μείον. 50% μείον σημαίνει ότι για ένα μήνα, ενάμιση, αυτοί θα είναι μέσα. Έχω εγώ πελάτη ξενοδόχο. Λέει αμάν, έχω στη Θάσο, έχω στην Καβάλα, έχω στη Χαλκιδική εστιατόριο, μαγαζί, ξενοδοχείο, ακυρώθηκαν όλες οι μετακινήσεις. Όλα αυτά ναι, είναι δυσάρεστα. Και ακόμα και εμείς εδώ στο κανάλι με τα τηλεμάρκετινγκ που υπάρχουν κάποια προϊόντα που έρχονται αποκλειστικά από την Κίνα, είχαμε περικοπές και να πούμε την ευκαιρία ότι σήμερα γιορτάζουμε, Κώστα, δεν το ξέρεις ούτε εσύ τον Νίκος, 30 χρόνια παρουσίας. Έτσι, 9 Μαρτίου του 1990 ήταν η πρώτη φορά που βγήκε στον αέρα. Σοβαρά, το τελεσίδι τότε. Ως τελεσίδι τότε. Ναι, μπαίνουμε σίως στην τέταρτη δεκαετία. Λοιπόν. Εγώ είμαι δηλαδή τα 20 χρόνια. Είσαι σε καλό ποσοστό. Είμαι 20ετία εδώ. Ναι. Και δεκαετία είναι ο Νίκος. 10 ο Νίκος. 20 εγώ, 30 το κανάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά τον κορονοϊό και τη ζημιά που έχει κάνει σε πρώτο στάδιο, βέβαια προληπτικά, τι θα συμβεί με τις αθλητικές δραστηριότητες, την απόφαση που δημοσιοποίησε χθες το Υπουργείο Υγείας, ποια μάτς θα γίνουν και κλεισμένα των θυρών, ποια μάτς αναβάλλονται, ποιες διοργανώσεις το ίδιο και επιστρέφουμε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόρδας, ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν και κλεισμένων των θυρών όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις για 2 εβδομάδες λόγω του κορονοϊού. Έτσι, συγκεκριμένα, για την φάση των 16 του Europa League, ο Ολυμπιακός με τη Γουλφς θα παίξει και κλεισμένων των θυρών στις 12 Μαρτίου. Επίσης, το πρόγραμμα των 2 πρώτων αγωνιστικών των play-off, πρώτη αγωνιστική Σάββατο 14 Μαρτίου και κλεισμένων των θυρών το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, όπως και την Κυριακή τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ίδιο και την δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο 21 Μαρτίου, το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά και την Κυριακή τα παιχνίδια Όφη ΑΕΚ και Ολυμπιακός Άρης. Επίσης, τα παιχνίδια της Basket League, 21η αγωνιστική 14 Μαρτίου και 22η αγωνιστική 21 Μαρτίου, όπως και οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Μπάσκετ, 11 Μαρτίου, Περιστέρι Χάποελ, 17 ή 18 Μαρτίου, αν χάσει η ΑΕΚ στη Βόνη, ΑΕΚ Βόνη, και 17 Μαρτίου, Προμηθέας Τόφας. Επίσης, και το παιχνίδι της 20ης Μαρτίου, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ιταλία, η οποία πλήττεται έντονα από τον ιό, ανακοινώθηκε πως όλα τα αθλητικά γεγονότα θα διεξάγονται χωρίς φιλάθλους για τουλάχιστον 1 μήνα. Απ' την άλλη, η Γαλλία αποφάσισε να γίνονται οι αγώνες με maximum 1000 θεατών. Παρόμοια
Θα διεξαχθούν και οι δύο φιλικοί αγώνες Εθνικής Γαλλίας με αυτές της Ουκρανίας και της Φιλανδίας στα μέσα Μαρτίου. Ενώ στην Αγγλία τα παιχνίδια θα διεξάγονται κανονικά με κόσμο. Όσον αφορά την Premier League, η διοργανώτρια αρχή έχει αποφασίσει να απαγορευτούν οι χειραψίες, πράγμα που γρήγορα καταργήθηκε αφού οι περισσότεροι παίκτες αλλά και οι προπονητές πανηγυρίζουν μαζί και αγκαλιάζονται. Καινύονται, φιλιούνται, θα δούμε το γιατί αργότερα με Τέβες και Μαραντόνα. Πάντως, Κώστα, είδες, οι Άγγλοι είναι πιο προχωρημένοι. Πώς το κάνουν αυτό? Κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση χώρας αποφασίζει η ίδια για το πώς θα δημιουργηθεί. Όχι άλλο, έχουν φάρμακα, τι έχουν αυτό, αλλιώς... Όχι, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, το εμβόλιο ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί. Έχουν πει ότι οι αρχές του 2021 περιμένουν να βγει το εμβόλιο. Λοιπόν, το βρήκε το εμβόλιο. Το βρήκε. Ο Βελόπουλος έχει τις κεραλιφές. Ναι. Συνεννοήθηκε με τον Ιησού Χριστό, λέει, αφού με το δάκρυ της Παναγιάς τακτοποιούνται τα υπόλοιπα θέματα. Έδωσε και κεραλιφή ο Ιησούς, λέει, συνεννοήθηκε με τον Βελόπουλο. Το πήρε και ο κύριος Μεγαλειοτάτος, πώς το λένε, πώς το λένε αυτούς τους μεγάλους τους παπάδες, και Βασιλιότατος, ναι, ο κύριος Αμβρόσιος. Ναι. Το πουλάει και αυτό στην Εκκλησία. Λέει, πάρτε, λέει, από αυτό. Αγιασμό, λέει, θα κάνετε, λέει, και δεν θα έχετε τίποτα. Άσε τώρα τον κορονοϊό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.